Πέρυσι δεν πήγαινα πουθενά, τον με καλούσαν, έλεγα παντού όχι. Φέτος για λίγο διάστημα λέω παντού ναι, όπου με καλούν. Οπότε αυτές τις μέρες έχουν συνέχεια ομιλίες. Πόσο θα κρατήσει αυτό δεν ξέρω, όσο αντέξω. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας, χαίρομαι που είμαι μαζί με νέους ανθρώπους, κυρίως με νέους, και μπορώ να μιλήσω λίγο πιο άνετα και να πω πράγματα που ένας νέος που είναι αγνός και αθώος και αυθόρμητος θα τα ακούσει πιο αληθινά και πιο ωραία. Το θέμα αυτό εμένα με καίει πολύ, διότι έχω κάνει πολλές ζημιές σε ανθρώπους παίζοντας με τις ενοχές των ανθρώπων, όχι εκουσίως πάντα, αλλά είτε εκουσίως είτε ακουσίως, η ζημιά γίνεται. Εμείς οι ιερείς έχουμε μια τεράστια εξουσία από το Θεό, αλλά μερικές φορές εκτός από το θεϊκό στοιχείο μπαίνει και το δικό μας το ανθρώπινο και μπορούμε να παίζουμε με τους ανθρώπους. Όταν λέω να παίζουμε, εννοώ να μιλάμε χωρίς να σκεφτόμαστε ο άλλος τι αντίκτυπο θα έχει με αυτό που ακούει από εμάς, σχετικά με το τι είναι ο Θεός, πόσο καλός είναι, πόσο αυστηρός είναι, τι κρατάει στα χέρια του, αν ρίχνει κεραυνούς, τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι, πώς πρέπει να ζήσεις, τι πρέπει να φας, πώς πρέπει να ντυθείς, πώς πρέπει να ερωτευτείς, αν πρέπει, πότε πρέπει, πώς πρέπει. Όλα αυτά τα πράγματα οι πιο πολλοί άνθρωποι τα ρωτάνε στους ιερείς. Πάτερ μου, έλα μπροστά. Έλα πιο μπροστά. Να κάνουμε κι εμείς κερκίδα. Έλα. Άμα θες, έλα. Είναι και πατήρα Στέλιος εδώ. Διάκομος. Έλα. Θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει εδώ θέσεις, Αντώνη, και εδώ πέρα κάτι θέσεις και από εκεί όπου θέλετε. Πάτε ευλόγησο, καλώς ήρθες. Θυμάμαι, λέω, ζημιές που έχω κάνει εξαιτίας ενοχών που δημιούργησα σε ανθρώπους και στο τέλος τους έχασα τελείως. Δεν ξαναπάτησαν ούτε για εξομολόγηση, ούτε στην παρέα μου κάποιοι, και κάποιοι ίσως και στην εκκλησία έφυγαν, αλλά αυτοί εντάξει, θα βρουν το δρόμο τους. Αλλά θυμάμαι ένα παιδί διάβαζε όταν ξεκίνησα να εξομολογώ, διάβαζε το Harry Potter. Και εγώ τότε ήμουν πολύ ζηλωτής των πατρικών μου παραδόσεων και αυστηρός και λέω τι πράγματα είναι αυτά. Και μου είχε πει και κάποιος ότι αυτά είναι αποκρυφισμοί, ότι είναι μαγικά, ότι είναι σατανικά κλπ. Σωστά και άγια όλα αυτά. Thank you.
Thank you.